Πάμε λοιπόν να συναντήσουμε τηλεφωνικά και ευχαριστώ θερμά το τραπεζικό στέλεχος, τον κύριο Αντώνη Τσομπόπουλο, τον οποίο καλημερίζω. Καλημέρα κύριε Τσομπόπουλε, καλή εβδομάδα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα έχετε. Λοιπόν, δύο αργίες αυτή η εβδομάδα από τη Wall, μία την Πέμπτη και μία η αργία την Παρασκευή. Φαντάζομαι ότι εντάξει, γενικά τα πράγματα αυτή τη εβδομάδα θα είναι λίγο πιο χαλαρά, έτσι δεν είναι? Ναι, θα είναι πολύ ήσυχα. Το μόνο σημαντικό που έχει αυτή η εβδομάδα είναι αύριο το απόγευμα. Περιμένουμε τα πρακτικά της συνεδρίαση της Fed. Θυμίζω ότι είχε διατηρήσει σταθερά τα επιτόκια και είχε αφήσει ουσιαστικά ανοιχτή τη σελίδα να σταματήσει τις αυξήσεις. Η αγορά τουλάχιστον έτσι το εξέλαβε. Μένει να δούμε τι ακριβώς έχει συζητηθεί και τι σχολιασμοί έχουν γίνει από τα υπόλοιπα στελέχη πέρα από τον κύριο Πάολο, ο οποίος έκανε και τη συνέντευξη τύπου. Από τις πρώτες μεγάλες επενδυτικές εταιρείες, η Goldman Sachs αρχίζει και δίνει εκτιμήσεις για το 24 και συστήνει στους πελάτες της να παραμείνουν στις συμμετοχές του S&P 500, θεωρώντας ότι και το 24 θα είναι μια καλή χρονιά για τις συμμετοχές, κύριε Τσομπόπουλε. Ποια είναι η γνώμη σας? Ναι, στηρίζονται στο γεγονός ότι αυτή τη στιγμή η κερδοφορία των επιχειρήσεων βαίνει σε πολύ καλύτερα επίπεδα μέχρι στιγμής, τουλάχιστον με τα νούμερα που έχουμε. Περιμένουμε κάποιες λίγες επιχειρήσεις ακόμα μέσα στην εβδομάδα να ανακοινώσουν για το τρίμηνο. Επίσης, το γεγονός ότι δεν έρχεται η ύφεση την οποία αναμέναμε με βάση την αύξηση των επιτοκίων που έχει γίνει στους τελευταίους μήνες, και αυτό είναι ενθαρρυντικό στοιχείο τουλάχιστον για την Goldman Sachs. Το μόνο που προφανώς θα έπρεπε ίσως να ανησυχεί και δεν ξέρω κατά πόσο το εκλαμβάνουν σε πολύ μεγάλη, σε πολύ μεγάλο ποσοστό, είναι το γεγονός ότι τρέχει πολύ μεγάλα λύματα αυτή τη στιγμή η αμερικανική οικονομία και κάποια στιγμή θα πρέπει η κυβέρνησή της, ασχέτως αν πηγαίνουμε σε εκλογική χρονιά, θα πρέπει με κάποιο τρόπο να τα μαζέψει. Αυτά λέτε τώρα για τη νέα κυβέρνηση που θα προκύψει τον Νοέμβριο του 24. Γιατί φαντάζομαι τώρα η κυβέρνηση Biden που μπαίνει σε προεκλογική τροχιά λίγες δυνατότητες θα έχει. Πιστεύετε ότι θα πρέπει να το κάνει η κυβέρνηση στα τελευταίους μήνες θητείας της? Κοιτάξτε να δείτε, το πιο πιθανό είναι να μην κάνει κάτι, γιατί ούτως ή άλλως αυτή είναι η οποία έχει οδηγήσει τόσο μεγάλα ελλείμματα την αμερικανική οικονομία. Δύσκολες πολιτικές αποφάσεις σε μια χρονιά η οποία οδηγούν σε εκλογές. Ωστόσο, τα ελλείμματα που τρέχει αυτή τη στιγμή η αμερικανική οικονομία είναι είναι δύσκολο να διατηρηθούν σε αυτά τα επίπεδα. Κινδυνεύει να γίνει ζημιά στο δολάριο, κινδυνεύει να γίνει ζημιά και στην υπόλοιπη οικονομία. Πρέπει κάποια στιγμή να πάρουν αποφάσεις, οι οποίες είναι σκληρές, τουλάχιστον για το πολιτικό κομμάτι, αλλά κάποια στιγμή πρέπει να πάρθουν. Κύριε Τσομπόπουλε, βλέπουμε και πολλά. Ναι, παρακαλώ. Σας υπενθυμίζω ότι με τέτοια ελλείμματα εμείς οδηγηθήκαμε στην αγκαλιά του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Όχι ότι θα συμβεί κάτι τέτοιο στην αμερικανική οικονομία. Ναι. Αλλά κάποια στιγμή η κυριαρχία του δολαρίου από αυτό το γεγονός θα κλονιστεί. Πολλά τα στοιχήματα των traders το τελευταίο διάστημα για το πότε θα ξεκινήσει η μείωση των επιτοκίων σε Fed και Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Εσείς τι πιστεύετε? Θα είναι το πρώτο εξάμεινο του 24, θα είναι λίγο πιο αργά, θα συνεχίσουμε να είμαστε εκεί σταθεροί σε αυτό το υψηλό επίπεδο επιτοκίων? Οι αγορές αυτή τη στιγμή, οι αγορές επιτοκίων προεξοφλούν ότι η πρώτη μείωση στα επιτόκια της Fed θα έρθει την 1η Μαΐου του 2024. Δεν έχει επικοινωνηθεί ακόμα κάτι, γιατί είναι πολύ νωρίς. Ουσιαστικά αυτό που επικοινωνεί η Κεντρική Τράπεζα είναι ότι θα μείνουμε σε αυτά τα επίπεδα επιτοκίων για πολύ μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Τα δείγματα μέχρι στιγμής είναι ότι τουλάχιστον σε πρώτη φάση μάλλον σταματάμε να έχουμε άλλες αυξήσεις, που χωρίς να το έχουμε δεδομένο μέχρι στιγμής, τουλάχιστον αυτά που λέει η Fed. Θεωρώ ότι είναι πολύ νωρίς να περιμένουμε το Μάιο κάποια μείωση, εκτός αν έχει προκύψει κάποιο άλλο γεγονός, το οποίο αυτή τη στιγμή είναι δύσκολο να πούμε στον ορίζοντα. Πώς είδατε το placement, το επιτυχημένο, όπως όλοι συμφωνούν, της Εθνικής Τράπεζας? Το περιμένατε τέτοια μεγάλη συμμετοχή και από ξένα funds με long term τοποθετήσεις, αλλά και από μεγάλες οικογένειες του εφοπλιστικού και επιχειρηματικού χώρου της Ελλάδας? Εντάξει, ήταν πολύ μεγάλη επιτυχία της διοίκησης της Εθνικής και του Ταμείου της Χρηματοπιστικής Σταθερότητας και της κυβέρνησης. Ουσιαστικά πουλήθηκε ένα ποσοστό αρκετά μεγάλο για την Εθνική και είχε τρομερά μεγάλη ζήτηση από όλους τους επενδυτές όλων των ειδών. Θεωρώ ότι ίσως μια τόσο μεγάλη επιτυχία να μην αναμενόταν σε αυτό το επίπεδο, αλλά περιμέναμε ότι θα έχει ζήτηση. Μην ξεχνάμε ότι πια οι ελληνικές τράπεζες αρχίζουν σιγά σιγά να βγαίνουν από τον κλειό του Ταμείου Χρηματοπιστικής Σταθερότητας, ό,τι πια σημαίνει αυτό. Βλέπουν όλοι ότι υπάρχουν περιθώρια ανάπτυξης. Το σημαντικότερο είναι ότι οι ελληνικές τράπεζες αυτή τη στιγμή έχουν αναγκαστεί να μείνουν μόνο στην εγχώρια αγορά και ίσως η αγορά να προεξοφλεί πλέον ότι θα αναπτυχθούν ξανά προς τα Βαλκάνια ή και προς τη Μέση Ανατολή. Μένει να το δούμε αυτό, ειδικά όταν θα ηρεμήσει και η αγορά, όταν θα ηρεμήσουν και τα γεγονότα που συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή. Πάντως οι προσδοκίες είναι υψηλές και αποτυπώνεται αυτό στη ζήτηση η οποία υπήρξε για το 20% της κινητής.
Και μία τελευταία ερώτηση. Τη γνώμη σας για το road show του Λονδίνου την ερχόμενη Δευτέρα, παρουσία και του Πρωθυπουργού, αν πιστεύετε ότι έρχεται σε κατάλληλη χρονική στιγμή, καθώς την άλλη εβδομάδα, στο τέλος άλλης εβδομάδας, την άλλη Παρασκευή που είναι και η 1η Δεκεμβρίου, έρχεται μάλλον η νέα επενδυτική βαθμίδα και από τον Νίκο Φιτς, κύριε Τσοπόπουλε. Ναι, κοιτάξτε, πάντα είναι καλό να συμβαίνουν τα road shows και να διαφημίζονται οι ελληνικές εταιρείες στο εξωτερικό. Δεν έχει σημασία σε ποια χρονική στιγμή συμβαίνουν. Προφανώς και το timing πάντα είναι σημαντικό. Νομίζω ότι είναι πολύ καλό σημείο το τέλος του Νοεμβρίου να πηγαίνει να παρουσιάσει ελληνικές εταιρείες εν ώψη της καινούργιας χρονιάς, στις οποίες αρχές του Γενάρη όλοι αποφασίζουν σε πού θα τοποθετηθούν και σε ποιο βαθμό. Και νομίζω ότι είναι πολύ καλό να υπάρχει μια πρόσφατη ενημέρωση η οποία θα βοηθήσει προς αυτή την κατεύθυνση. Σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσίαση και σήμερα στις δηλώσεις αυτεμπορικής. Καλή εβδομάδα, καλή δουλειά, κύριε Τσοπόπουλε. Να είστε καλά επίσης.